Αμπού Ομάρ και Αμπού Τζαήλ Ελχαναφή. Δύο νέοι ντυμένοι στρατιώτες της Τσιχάντ που κρύβουν την νιώτη τους με ύφος μπαρουτοκαπνισμένο αντάρτη και γενιάδα Ταλιμπάν. Είναι Γάλλοι πολίτες. Είναι ο Αντέλ Κερμής και ο συνεργός του, ο Αμπντέλ Μαλίκ Ναμπίλ Πετιζάν, που τελικά αναγνωρίστηκε και επισήμως από τις αρχές παρά το γεγονός ότι ήταν λευκό το ποινικό του Μητρώο. Είναι οι δύο 19χρονοι που σκότωσαν μέσα στο ναό του Σαν Ετιέν στην περιφέρεια της Ρουέν τον 86χρονο ιερέα Ζακ Αμέλ την ώρα της θείας λειτουργίας. Βιντεοδιαθήκη Ελέο Αλάχ. وبيعوا أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي الحسين القريشي هذا السمع والتراه المنشط والمكره. Στο δωμάτιο του Πετιζάν η μητέρα του, διόλου θρησκευόμενη, δείχνει πως άφησε για τελευταία φορά ο γιος της στο δωμάτιό του, ακατάστατο και μια ταυτότητα πάνω στο κρεβάτι. Ένα τσιγάρο στα γρήγορα, όλο απελπισία, ούτε να ακούσει ότι ο γιος της ήταν τρομοκράτης. À cette heure, il a écrit «Maman, t'inquiète, tout va bien, je t'aime, fais dodo». Policier, que votre fils était impliqué dans cet assassinat? Ben, nous on dit seulement ce matin. Il a parlé de Daesh? Non, jamais de Daesh, quand même pas, non. Pas du tout, je vous dis, on est positif, nous, on parle des trucs bien, quoi. Κερμής και Πετιζάν, δύο ζωές παράλληλες. Τα όνειρα για Ντόλτσε Βίτα και κορίτσια, ένα θέατρο. Ο Κερμής ειδικά είχε μάθει καλά το ρόλο του μετανοηθέντος ασώτου μετά από διπλή προσπάθεια να ενταχθεί στους νοσταλγούς του Χαλιφάτου. Του πέρασαν βραχιολάκι όλο επίκαια. Εκείνος αγόραζε χρόνο με το χέρι στο Κοράνι. Je suis un musulman, basé sur des valeurs de miséricorde et de bienveillance. Je ne suis pas un extrémiste. J'ai envie de reprendre ma vie. Revoir mes amis, me marier. Il disait qu'on ne pouvait pas exercer sa religion tranquillement en France. Il parlait avec des mots qui ne lui appartenaient pas. Il a été ensorcelé, comme dans une secte. Αντίθετα από τον Κερμής, ο Πετιζάν είχε διαφύγει από τα ραντάρ της αντιτρομοκρατικής. Μόλις στις 10 Ιουνίου είχε επιχειρήσει να φύγει στη Συρία μέσω Τουρκίας. Στις 29 Ιουνίου μαθαίνουν για κάποιον που είχε επιχειρήσει να μπει στη Τζιχάντ. Στις 20 Ιουλίου τον επικυρήσουν, υπήρχε φωτογραφία αλλά όχι όνομα. Η ταυτότητά του βρέθηκε στο διαμέρισμα του Κερμής. L'individu ci-dessous serait prêt à participer à un attentat sur le territoire national. Il serait déjà présent en France et pourrait agir seul ou avec d'autres individus. La date, la cible et le modus operandi de ses actions sont pour l'heure inconnus. Στη γαλλική πρωτεύουσα, στην Παναγία των Παρισίων, η δέηση στη μνήμη του εφημέριου Αμέλ προκαλούσε ρίγη, θλίψεις και οργής, γιατί η τρομοκρατία, ο πόλεμος των νοσταλγών του Χαλιφάτου, είχε περάσει σε χώρο ιερό. Δεν υπήρχαν ούτε τα προσχήματα για όσια και ιερά. Η παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας στο ναό ήταν πολιτική πράξη, είχε συμβολισμό ότι η Γαλλία στον πόλεμο με την Ισλαμοτρομοκρατία είναι ενωμένη. Ευσεβής πόθος, γιατί η κοινωνία, αν ομολόγητα, έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στον εαυτό της, στην ικανότητα ότι μπορεί να ενσωματώσει μετανάστες που δεν αισθάνονται πολίτες β' κατηγορίας. Πώς να ισχυριστεί κάποιος καλοπροαίρετος ότι γνωρίζει τον πλησίον του, όταν μια μητέρα δεν ξέρει ότι το παιδί της έγινε ελαίο Θεού μαχαιροβγάλτης. Πόσο ανύπαρκτη ήταν τελικά η εγρήγορση των μυστικών υπηρεσιών και της δικαιοσύνης να προλάβουν το έγκλημα. Η αστυνομία συλλαμβάνει ακόμα τρεις φίλους του Πετιζάν για συνέργεια. Η πολυανάστατη, πλάι στην εκκλησία, η Τζιχάντ, είχε στήσει παράγκα με γενίτσαρους υπερήφανα αιμοσταγής. Σκοταδισμός και καθαρίσεις στην Τουρκία. Με προεδρικό διάταγμα μετά τις συλλήψεις δημοσιογράφων, οι τουρκικές αρχές κλείνουν συνολικά 130 μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανάμεσά τους στις εφημερίδες Ζαμάν και Ταράφ, το πρακτορείο Τσιχάν αλλά και το κανάλι Μπογκούν. Μπαίνει λουκέτο σε 3 πρακτορία ειδήσεων, 16 τηλεοπτικά κανάλια, 45 εφημερίδες, 23 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 15 περιοδικά, 29 εκδοτικούς οίκους. Ο Ερντογάν βάζει στο στόχαστρο επιχειρηματίες που πρόσκειται στο μεγάλο αντίπαλό του Ιμάμ Γκιουλέν και ο γαμπρός του, υπουργός ενέργειας, δηλώνει προκλητικά. Beynini yıkayarak bir bomba bağlayıp patlattırabilirsiniz. Bu daha kolay. Ama karşımızda muhatap olduğumuz şahıslar kim biliyor musunuz? Profesör, kolonel, paşa, savcı, hakim, bürokrasi de. Sizi bilmem ama benim IQ'mdan daha çok üst düzeyde arkadaşlarım var bu yapının içerisinde 30 yıldır tanıdığım.
Ο Τούρκος πρόεδρος προκαλεί και την Ευρώπη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ανακαλεί τους Τούρκους αξιωματούχους από τα ελληνικά νησιά με τη δικαιολογία ότι έληξαν τα διαβατήριά τους, δημιουργώντας προβλήματα στη συμφωνία για τον έλεγχο των προσφυγικών ροών και την επιστροφή μεταναστών στην Τουρκία. Τεράστιες εκαθαρίσεις και στο στρατό, με τη χωροφυλακή και την ακτοφυλακή να υπάγονται πλέον απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αποτάσσονται 2.400 αξιωματικοί και στρατιώτες. Οι εκαθαρίσεις είχαν αποφασιστεί πριν από το πραξικόπημα, υποστηρίζει ο γαμπρός του Ερντογάν. Le nombre de chefs de l'armée en prison est très élevé. Et cela va sans doute encore augmenter dans les jours qui viennent. Ce qui rend compliqué la nomination des prochains responsables militaires. Il faut aussi dire que le sort des généraux et amiraux qui ont été démis est toujours incertain. Λίγη ώρα πριν από την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Πρωθυπουργός Γιλντιρίμ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, καταθέτει στεφάνι στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Θα ακολουθήσει παρέτηση του αρχηγού του στρατού Ξηράς και του αρχηγού του τομέα εκπαίδευσης και δόγματος διοίκησης. Το Συμβούλιο δίνει αυξημένες εξουσίες σε εισαγγελείς και αστυνομία. Θα εγκατασταθεί και αντιπυραυλική ασπίδα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο γραφείο του Πρωθυπουργού αλλά και στη Βουλή. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για βασανιστήρια και άθλιες συνθήκες κράτησης των συλληφθέντων. Many of the thousands locked up are being kept in unofficial locations such as horses stables and sports halls. Many detainees had no ability to communicate with a lawyer, family or the outside world. Απολύονται και 88 υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα σχολεία θα ανοίξουν τον Οκτώβριο, καθώς εκατοντάδες δάσκαλοι έχουν επίσης απολυθεί. Bir komisyon oluşturdu hata da yapmamak için. Bazıları da kendisini ele vermeye başladı. Örneğin işte Kazan'da çalışan bir memuru merkeze çağırınca kaçtı. Bu tür çalışmaları titizlikle yapıyoruz. Yani şu anda bizim elde ettiğimiz yani tespitimize göre 300'ü geçiyor bu rakam. 300'ü geçiyor. Στην πινακίδα γράφει «Νεκροταφείο για προδότες» και δεν είναι παρά μερικοί πρόχειρα ανοιγμένοι λάκοι. Εκεί θα ρηχθούν τα πτώματα των πραξικοπηματιών λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη. Δίπλα υπάρχει καταφύγιο για σκύλους. Köpeklerimize yakın bir yerde, yani diyorum ya, Türkiye'nin içinde bunlar olmamalı. Bunları aslında yakmaları lazım, küllerine gidip okyanusa atsınlar. Ülkemizde yani ülkede bunların zerresinin kalmaması lazım. Bir Türk vatandaşı olarak asla böyle bir şey istemiyorum. Ο Ερντογάν εξευτελίζει και τον ίδιο τον Γκιουλέν. Θα μετατρέψει το σπίτι όπου γεννήθηκε σε δημόσια ουρητήρια στο χωριό Κορουτζούκ, στη συνόπη του Πόντου, μετά από απέτηση, όπως ισχυρίζεται, των κατοίκων. Οι μαζικές συλλήψεις δημοσιογράφων και το λουκέτο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκαλούν ανησυχία στη Δύση. Η Μέρκελ δηλώνει πως είναι δικαίωμα του Ερντογάν να συλλάβει τους πραξικοπηματίες, αλλά εκφράζει την ανησυχία της, ενώ το State Department δηλώνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατανοούν την ανάγκη της Τουρκίας να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης πρόσωπα που ενέχονται στην πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά οι συλλήψεις κι άλλων δημοσιογράφων συνιστούν μια ανησυχητική τάση στη χώρα που αποθαρρύνει το δημόσιο διάλογο. Η κατάσταση στην Τουρκία επηρεάζει αρνητικά τον τουρισμό. Τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 40% οι αφήξεις των τουριστών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και 22 χρόνια. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυλιοδικείο παρέπεμψε ο εισαγγελέας, το 37χρονο γνωστό αντιεξουσιαστή, που φέρεται να είναι ηγετικός στέλεχος της αναρχικής ομάδας Ρουβίκονας, αφού του άσκησε την ποινική δίωξη. Σε βάρος του 37χρονου, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για διακεκριμένη φθορά και για άρνηση δακτυλοσκόπησης. Στελέχη της κρατικής ασφάλειας, που πολλές φορές στο παρελθόν τον είχαν προσαγάγει, τον αναγνώρισαν στο βίντεο που ανήρτησαν τα μέλη του Ρουβίκονα μετά την καταδρομική του στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα, όπου πέταξαν μπογιές και fake βολάν, ευνηδιάζοντας τους αστυνομικούς. Αν και όλα τα μέλη φορούν τζόκερ για να μην διακρίνονται, σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα του βίντεο, οι αστυνομικοί είδαν ότι ένα άτομο γυρνά προς την κάμερα. Αξιωματικοί της Ελλάς είπαν στον Αντένα ότι επεξεργάστηκαν την εικόνα με τεχνολογικά μέσα και αναγνώρισαν το πρόσωπο και το σωματότυπο του 37χρονου. Άμεσα στήθηκε ομάδα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του και ύστερα από παρακολούθηση του πέρασαν χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης στο Μαρούσι και τον οδήγησαν στη Γαδά για την επίθεση στην πρεσβεία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι όταν του ζήτησαν να δώσει τα δακτυλικά αποτυπώματά του, ο 37χρονος αρνήθηκε λέγοντας ότι το έχει κάνει στο παρελθόν. Έτσι προστέθηκε στη δικογραφία και το αδίκημα της απήθειας.
Ο 37χρονος είναι από τους πιο γνωστούς στον αντιεξουσιαστικό χώρο και φέρεται να επηρεάζει και να καθοδηγεί τα μέλη του Ρουβίκονα. Είναι όμως γνώριμος και στις αρχές. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν για ενέργεια του Ρουβίκονα, ενώ από το 1995 έχει συλληφθεί συνολικά 18 φορές για διάφορα αδικήματα. 35 ακτιβίστικες δράσεις μέσα σε 2 χρόνια έχει στο ενεργητικό του Ρουβίκονας. Το δικαστήριο αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη και ο 37χρονος αφέθηκε για ακόμα μια φορά ελεύθερος. Αυτός είναι ο όρατος χειρουργός. Ο 36χρονος πληρωνόταν για 8 μήνες ως γιατρός του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης, χωρίς να έχει περάσει καν την πύλη του νοσοκομείου. Είχε διοριστεί, από ό,τι ξέραμε, είχε κάποιες υποχρεώσεις στην Αγγλία, οι οποίες δυστυχώς τον κράτησαν στην Αγγλία τελικά οριστικά, με αποτέλεσμα να δώσει την παρέτησή του μετά. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ ηθικό. Να πληρώνεται τόσο καιρό χωρίς να προσφέρει υπηρεσίες. Ο γιατρός προσελήφθη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με σύμβαση ενός έτους. Όταν κατέθεσε τα χαρτιά του, ζήτησε λίγες μέρες προθεσμία προκειμένου να πάει στην Αγγλία για να κλείσει τις υποθέσεις που είχε ανοιχτές εκεί με το νοσοκομείο που εργαζόταν. Δεν επέστρεψε ποτέ και πληρωνόταν επί 8 ολόκληρους μήνες. Η πρόσληψη έγινε τον Αύγουστο του 2015 με μισθό 1.320 ευρώ. Ο βαθμός του ήταν επιμελητής Β και η σύμβαση διακόπηκε το Μάιο του 2016. Εάν, ας πούμε, δεν το παίρνανε χαμπάρι κάποιοι συνάδελφοι από εδώ, ίσως να τελείωνε και την σύμβασή του το 12μηνη και να μην παίρνε κανείς χαμπάρι και όλα καλά και όλα ωραία. Ποιος τον δήλωσε στο παρουσιολόγιο γιατρών, γιατί η απουσία του έγινε αντιληπτή 8 μήνες μετά? Οι χειρουργοί δεν είχαν αντιληφθεί την απουσία. Κάποια κάλυψη υπήρχε από κάπου. Δεν μπορεί να είναι 8 μήνες εδώ, 9 μήνες στα χαρτιά και να μην γίνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες πολλές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και κάποιος να εμφανίζεται σε προγράμματα, να βρίσκεται στο εξωτερικό και να πληρώνεται κανονικά. Αυτό είναι κάτι απίθανο. Θα τιμωρηθούν. Αλλά δεν θα βρεθούν ποτέ αυτοί. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση και αναμένεται το πόρισμα. Σίγουρα θα πρέπει να υπήρχε κάλυψη από κάποιον. Και σαφέστατα ό,τι έχει πάρει θα αναζητηθούν για να επιστραφούν.